Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε το όνομά Του το Άγιο, του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε από τον Κώστα από την Αθήνα. Διαβάζουμε. Θα ήθελα να ξέρετε να μου πείτε πότε οι χριστιανοί καθιέρωσαν την Κυριακή αντί του Σαββάτου και αν η λέξη Κυριακή έχει προσθεθεί αργότερα στο Αποκάλυψης 1:10. Αν υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή με την ίδια ερώτηση μπορείτε να μου στείλετε τη διεύθυνση. Την εποχή που δίδασκε ο Κύριος, ποιες γραφές διαβάζαν στη συναγωγή, τις εβραϊκές ή τις μεταφρασμένες των Εβδομήκοντα και των Μασοριτών, επειδή έχω ακούσει ότι οι Ισραηλίτες ήταν εθνικιστές και αποκλείεται να διάβαζαν σε άλλη γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Κύριος να σας ευλογεί. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αδερφέ μου Κώστα, και για το email που μας έστειλες. Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινάμε από την πρώτη σου ερώτηση, αν ξέρετε να μου πείτε πότε οι χριστιανοί καθιέρωσαν την Κυριακή αντί του Σαββάτου. Την Κυριακή αντί του Σαββάτου την καθιέρωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπου αναστήθηκε την Κυριακή. Την πρώτη επίσκεψη των μαθητών την έκανε κατά την μέρα της Κυριακής, την πρώτη μέρα της εβδομάδος δηλαδή, όπου ενεφανίστη το απόγευμα και συνέφαγε με τους μαθητάς του, φάγανε μαζί, και έκανε την πρώτη κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού, θεωρούμε. Επίσης, κατά τη διάρκεια των 40 ημερών που ήταν στην γη με αναισθημένο σώμα πριν την ανάληψή του, κατ' επανάληψη είχε εμφανιστεί στους μαθητάς βασικά την Κυριακή ημέρα. Την πρώτη Κυριακή με την ημέρα της Αναστάσεώς του, την επόμενη Κυριακή με το επεισόδιο του Θωμά, αλλά και τις επόμενες Κυριακές εμφανιζόταν και έτσι καθιερώθηκε η Κυριακή ημέρα. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή και μετά την ανάληψη, οι μαθητές γνώριζαν ότι η Κυριακή ήταν η ημέρα του Κυρίου, η πρώτη μέρα της εβδομάδος, αφιερωμένη στον Κύριο, όπου ενέμενον, όπως λέει η Γραφή, στη διδαχή των Αποστόλων κάθε μέρα, στην κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές όποτε μπορούσαν. Γι' αυτό και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού ονομάστηκε Κυριακός δείπνος, που σημαίνει καταρχάς δείπνος του Κυρίου και κατά δεύτερον ο δείπνος του Κυρίου που λαμβάνει χώρα μόνο την Κυριακή και κάθε Κυριακή. Στην ελληνική γλώσσα, που ήταν η γλώσσα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, καθιερώθηκε λοιπόν η πρώτη μέρα της εβδομάδος και ονομάστηκε Κυριακή, η μέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, όπως πολύ ωραία λες εσύ, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, και να το διαβάσουμε, αναφέρεται καθαρά και το διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. «Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν», λέει ο Ιωάννης πνευματική, «και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλη ως σάλπικος». Άρα λοιπόν το 96 μετά Χριστό σαφώς αποκαλείται η πρώτη μέρα της εβδομάδος Κυριακή.
Αλλά όχι μόνο αυτό, και και στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους την πρώτη, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, σημειωτέων ότι γράφτηκε περίπου το 56 με 59, κάπου εκεί γράφτηκε η επιστολή προς Κορινθίους, και μάλιστα γράφτηκε από την Έφεσο, όταν ο Παύλος ο Απόστολος ήταν στην Έφεσο, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε Κυριακόν ύπνον έτσι όπως το κάνετε. Δηλαδή τους ελέγχει, γιατί δεν κάνουν σωστά, δεν λαμβάνουν μέρος σωστά, δεν εκπληρώνουν ακριβώς σωστά όπως θέλει ο Θεός το Κυριακόν δείπνον. Διότι έκαστος, λέγει παρακάτω, λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνον, εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας, τι να σας είπω, να σας απαινέσω εις τούτο, δεν σας απαινώ. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι καταρχάς στις πράξεις των Αποστόλων η εντολή του Αποστόλου Πέτρου ήταν να εμένουν στη διδαχή των Αποστόλων πρώτα, στην κοινωνία με τα λίλων ύστερων, και στην κλάση του άρτου τρίτον και στις προσευχές τέταρτον. Όλη μέρα η Κυριακή λοιπόν ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Και υπήρχε μια συγκεκριμένη σειρά εκτέλεσης του Κυριακού δείπνου. Πρώτα το κήρυγμα, και μάλιστα κατά τους Αποστολικούς Πατέρες τους πρώτους, καταρχάς διαβαζόταν ένα εδάφιο ή μια περικοπή ή ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη και ερμηνευόταν από τον Κήρυκα. Στη συνέχεια αδιάβαζαν από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή από το Ευαγγέλιο του Χριστού, και στη συνέχεια έκαναν την κοινωνία με τα λίλων. Έτρωγαν όλοι μαζί, όπως το έλεγαν τότε, τις αγάπες. Τρώγανε δηλαδή όλοι μαζί. Και αφού τρώγαν όλοι μαζί, στη συνέχεια συμμετείχαν στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, πράγμα το οποίο, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος τους ελέγχει, λέγοντάς τους ότι έτσι πως κάμετε το Κυριακό δείπνον δεν είναι βάρεστο εις το Θεό, γιατί καθένας λαμβάνει πρώτου άλλου στην κοινωνία με τα λίλων το ίδιο το δικό του εαυτού δείπνον εν το καιρό του τρώγειν, την ώρα της κοινωνίας με τα λίλων, και άλλος μεν που δεν έχει, που πεινάει, και άλλος δεν μεθύει. Δηλαδή δεν υπάρχει τάξης στο να τρώτε όλοι μαζί. Και συνεχίζει, μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε αυτούς που δεν έχουν να τρώνε και να πίνουνε, τι να σας είπω, να σε επενέσω εις τούτο, δεν σας απαινώ. Διότι εγώ παρέλαβον, και συνεχίζει να εξηγεί πως ακριβώς έκαμε το Κυριακό δείπνον ο Ιησούς Χριστός την ημέρα που παρεδίδετο, ώστε να ακολουθήσουν και αυτοί το παράδειγμα του Κυρίου μας. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων, στο κεφάλαιο το Β και στο 42 εδάφιο περιγράφει πως καταρχάς γινόταν η κοινωνία. Όμως λίγο παρακάτω, στο 46 εδάφιο, περιγράφει, γιατί οι πράξεις των Αποστόλων γράφτηκαν το 65 μετά Χριστό, μετά δηλαδή από τον Λουκά, μετά δηλαδή από τη συγγραφή της επιστολής της πρώτης προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, που γράφτηκε γύρω στο 56 με 57. Βλέπουμε μια αλλαγή των πραγμάτων στην προτεραιότητα που καταρχάς υπήρχε από το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Διαβάζω λοιπόν. «Και καθημέραν εμένονται σωμοθυμαδών εν το ιερό», πρώτα δηλαδή μένανε κάθε μέρα και την Κυριακή στην διδαχή του Αποστόλων, ύστερα κόπτεται στον άρτον κατοίκους, ύστερα συμμετείχαν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεύτερον δηλαδή, και τρίτον τις αγάπες μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, και τέταρτον στην προσευχή δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Βλέπουμε δηλαδή ότι στη συνέχεια άλλαξε η σειρά της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και επαναλαμβάνω, καταρχάς μέχρι το 60 ας πούμε, που τους έλεγξε ο Απόστολος Παύλος περίπου, σαφώς πριν το 65,
που γράφτηκαν οι πράξεις των Αποστόλων, οι μαθητές, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έκαμε πρώτον την Κυριακή την διδαχή των Αποστόλων, ύστερα της αγάπης, την κοινωνία μεταλλήλων, ύστερα την κλάση του Άρτου και ύστερα τις προσευχές. Μετά το 60, το αργότερο μέχρι το 65, άλλαξε η σειρά για να γίνεται με τάξη, με ευσημοσύνη και με τάξη η κλάση του Άρτου. Και έτσι ξεκίναγαν με τη διδαχή των Αποστόλων, συνέχιζαν με την κλάση του Άρτου και ύστερα έμεναν στην κοινωνία μεταλλήλων στις αγάπες και ύστερα στις προσευχές, πράγμα το οποίο ισχύει παραδοσιακά στις παλαιές εκκλησίες, Ορθόδοξη και Καθολική, η ίδια διαδικασία. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακών δείπνων, δηλαδή το απόγευμα, δείπνος δεν ήταν το μεσημέρι, μεσημεριανό, γινόταν το απόγευμα μετά την κοινωνία μεταλλήλων, μετά τις αγάπες, τουλάχιστον μέχρι το 60 με 65. Από το 65 και έπειτα με τα πάσης βεβαιότητας άλλαξε αυτή η σειρά και μετά τη διδαχή των Αποστόλων ερχόταν η κλάση του Άρτου για να μην υπάρξει η ακαταστασία που περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους. Έτσι λοιπόν, με τα πάσης βεβαιότητας από το 56 και πέρα το δείπνον του Κυρίου, το αποκαλούν Κυριακών, η μέρα ονομάζεται Κυριακή στα ελληνικά και μέχρι σήμερα στα ελληνικά η πρώτη μέρα της εβδομάδος όπου λαμβάνει χώρα η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ονομάζεται Κυριακή σε αντίθεση με όλες τις άλλες γλώσσες που έχουν άλλες έννοιες, όπως παραδείγματος χάρη η αγγλική γλώσσα ονομάζεται Sunday που σημαίνει η μέρα του ήλιου. Πάμε στη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ Κώστα. Την εποχή που δίδασκε ο Κύριος, ποιες γραφές διαβάζανε στη συναγωγή, τις εβραϊκές ή τις μεταφρασμένες των Εβδομήκοντα ή των Μασοριτών, επειδή έχω ακούσει ότι οι Ισραηλίτες ήταν εθνικιστές και αποκλείεται να διάβαζαν σε άλλη γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Κύριος να σας ευλογεί. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν πράγματι οι γραφές οι εβραϊκές, οι αφωνίεντες, δηλαδή ήταν η γραφή με το αλφάβητο, το εβραϊκό που δεν περιείχε φωνήεντα. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν εύκολα όλοι να τις διαβάσουν και έπρεπε να σπουδάσουν για να μπορέσουν να διαβάσουν τη γλώσσα τους οι Εβραίοι με ιδιαίτερες σπουδές, θα τολμούσα να πω, γιατί δεν ήταν εύκολο να διαβαστεί η γλώσσα με το αλφάβητο, το αφωνήεντο, χωρίς φωνήεντα. Και γι' αυτό και όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το δεκαετής ήταν εξεπλήττον τον όλοι βέβαια από τη σύνεσή του και από την από τη σύνεσή του και από τις αποκρίσεις του όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και από το γεγονός ότι μπορούσε να διαβάζει τις γραφές αν και δεν είχε μάθει γράμματα. Δωδεκαετής, σε ηλικία 12 ετών. Αλλά και όταν βρέθηκε αργότερα στην στιγμή της διακονίας του, όπως λέει ο Λουκάς στο 4ο κεφάλαιο, άνοιξε το βιβλίο, διαβάζω από το 17 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου, και εδόθη εις τον Ιησού Χριστόν των βιβλίων, το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα το βιβλίο, έβρε τον τόπο όπου ήταν και γραμμένον, πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε κλπ. Εδώ διαβάζει στην ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν υπήρχαν οι εβραϊκές γραφές με το αφωνίεντα, με το αφωνίεντο αλφάβητο, το οποίο με μεγάλη δυσκολία μπορούσαν να διαβάσουν και οι Εβραίοι ακόμη, πολύ περισσότερο οι πάρικοι και οι προσήλυτοι, και έτσι διαβάζονταν συνήθως η γραφή στα ελληνικά, δηλαδή στη μετάφραση των Εβδομήκοντα που είχε γίνει γύρω στα 200 με 300 χρόνια προ Χριστού. Ώστε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα υπήρχε και οι εβραϊκές γραφές υπήρχαν. Το ευκολότερο και η καλύτερη και ευκολότερη προσέγγιση των ανθρώπων στις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης ήταν των Εβδομήκοντα η μετάφραση. Των Μασοριτών η μετάφραση δεν υπήρχε τότε. Η μασορετική μετάφραση έλαβε χώρα το 600 ως το 1000 περίπου μετά Χριστό, όπου ερευνητές των γραφών Εβραίοι, πνευματικοί άνθρωποι, μορφωμένοι, μετέφρασαν
το εβραϊκό κείμενο από αφωνίεντο αλφάβητο σε το καινούριο αλφάβητο, το μοντέρνο αλφάβητο των εβραϊκών γραφών που περιέχει και φωνίεντα, ώστε είναι πολύ πιο εύκολη η μελέτη των γραφών με το καινούριο αλφάβητο, και αυτή η γραφή, η μετάφραση λέγεται μασορητική, γιατί το κάνανε ειδικοί άνθρωποι μασορείς, όπως περιγράφεται ιστορικά. Αυτές είναι οι απαντήσεις, τουλάχιστον όσο λίγο ξέρω εγώ. Η εκπομπή δε που υπάρχει αντίστοιχη με την ερώτηση την πρώτη έχει λάβει χώρα στις 8-9 του 2011, αγαπητέ αδερφέ Κώστα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το email που έστειλες. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Χριστού με κάποιον ανώνυμο αδελφό μας. Διαβάζω. Αγαπητέ αδελφέ, σχετικά με τα εδάφια Φιλιππισίους 2-9-11. Για να τα διαβάσουμε. Φιλιππισίους 1-1 που μας λες, να το διαβάζουμε. 2-9-11. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνεις το όνομα του Ιησού πάνω γόνι, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω. Αγαπητέ αδελφέ, σχετικά με τα εδάφια 2-9-11, τα διαβάσαμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως θα έπρεπε αυτές τις έσχατες ημέρες να έχουμε περισσότερη επίγνωση και αποκάλυψη, Εφεσίους 1-21, της υπερβολικής δύναμης που κρύβεται μέσα στο σε αυτό το υπερπάν όνομα. Να διαβάσουμε την Εφεσίους που μας περιγράφεις, 1 και 21, διαβάζω. Από το 17 διαβάζω, «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού», και το 21, τον οποίον έθεσε, λοιπόν, που ενέργησε τον Χριστό 20, αναστήσας αυτόν και κάθισε εκ δεξιών αυτού έτσι επουρανίες, υπερήψωσε πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Μάλιστα, συνεχίζω να διαβάζω. Έχει ο κάθε πιστός την εξουσία να χρησιμοποιεί το όνομα του Ιησού και να επιτιμάει τον εχθρό όταν αυτός τον πειράζει, και αν ναι, πώς και πότε, ή πρέπει απαραίτητα να λάβει χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα ή χρίσμα πρεσβυτέρου, χειροτονία πιο σωστά, πρεσβυτέρου ή διακονία, παραδείγματος χάρη Αποστόλου. Μήπως το όνομα του Ιησού είναι πολύ δυνατό όπλο για πνευματικό πόλεμο, που όμως δεν χρησιμοποιούνται τόσο όσο η νηστεία και η προσευχή, δια πνεύματος ή δοξολογία και το λόγος του Θεού. Σας ευχαριστώ που θα μου απαντήσετε. Νομίζω, αδερφέ μου αγαπητέ, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλωστε είναι γεγραμμένο. Αν πάμε στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο και από το 23 εδάφιο, είναι το μοναδικό μέρος το οποίο αποκαλύπτεται η εντολή του Θεού, και διαβάζω στο 23, και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν στο όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν ο Χριστός εντολή εις ημάς. Άρα λοιπόν η εντολή του Θεού είναι να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού. Πάρα πολύ σοβαρό. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι το υπερπάνω όνομα. Είναι το όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνια, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Αλλά ακόμη στις πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο θαύμα το οποίο έλαβε χώρα πραγματοποιήθηκε, το διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων, 6 εδάφιο. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ότι έχω τούτο σιδίδω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Πρώτο θαύμα λοιπόν που έλαβε χώρα ήταν του εκγενετή σχολού, ο οποίος θεραπεύθηκε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αλλά και στο 4ο κεφάλαιο, όταν απολογείται ο Παύλος
για το θαύμα το οποίο έκαμε ο Χριστός δια των χειρών των Αποστόλων, διαβάζω όλη την απολογία του από το 8ο εδάφιο του 4ου κεφαλαίου του βιβλίου Πράξεων των Αποστόλων. Τότε ο Χριστός πληστής, ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον δι' ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, διαπίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος, ο Ιησούς Χριστός, ο εξουθενηθής υφημών των οικοδομούντων, ως της έγινε κεφαλή γωνίας. Και συνεχίζει στο 12 εδάφιο. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Γιατί? Διότι ούτε άλλο όνομα είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Άρα λοιπόν το όνομα του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αυτό που ενεργοποιεί τις δυνάμεις της ουράνιας, τις δυνάμεις του Θεού. Είναι το όνομα αυτού που σύντριψε του προσώπου, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, που σύντριψε το διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν τον νίκησε ο Θεός, τον διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δεν σύντριψε την κεφαλή του ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, τον διάβολο τον νίκησε ο νέος, ο έσχατος Αδάμ, ο άνθρωπος, Ιησούς, ο Ναζωραίος, που είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αλλά σαν άνθρωπος μόνο συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Πώς? Γιατί παρέμεινε αναμάρτητος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν ευρέθη δόλος εις αυτόν. Και γι' αυτό ο διάβολος που τον σκότωσε βρέθηκε ένοχος στη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί εφώνευσε άνθρωπον αναμάρτητον. Καθώς λέγει η Γραφή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δηλαδή όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, όταν παραβεί τις εντολές του Θεού ο άνθρωπος, τότε εξάπαντος θα πεθάνει. Ό,τι έγινε με τον πρώτο Αδάμ και την Εύα, που παρέβησαν την εντολή του Θεού και απέθανον. Και με το θάνατο, όχι το φυσικό βεβαίως, αλλά το πνευματικό, δηλαδή του αποχωρισμού τους από την παρουσία του Θεού, από τον ίδιο το Θεό. Όμως, ο Θεός προέβλεψε ηλασμόν, προέβλεψε αρνίων εσφαγμένων των Ιησού Χριστών, δια του ονόματος του οποίου ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, συγχωρείται και θριαμβεύει επί του διαβόλου. Άρα, το όνομα του Ιησού Χριστού έχει μεγάλη εξουσία, γιατί είναι το όνομα εκείνου που σύντριψε το διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι δηλαδή μια μαγική λέξη το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, αλλά είναι το όνομα εκείνου που νίκησε και μας λέει εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Είναι αυτό για το οποίο λέει ο Θεός ότι κάμι ημάς να θριαμβεύομεν πάντοτε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Δια του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε δηλαδή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δεν επικαλούμεθα μία λέξη, αλλά επικαλούμεθα το όνομα εκείνου δια του οποίου σωζόμεθα. Είναι το υπερπάνω όνομα. Είναι το μόνο όνομα που δόθηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έχεις απόλυτο λοιπόν δίκιο ότι κρύβεται υπερβολική δύναμη μέσα σε αυτό το υπερπάνω όνομα, που είναι η δύναμη του Ιησού Χριστού και η δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, της θυσίας και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτή η δύναμη κρύβεται στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, στο όνομα του ανθρώπου Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, ο οποίος άνθρωπος αυτός ανελήφθη, στέκεται στα δεξιά του Πατρός, μεσιτεύει περί ημών και είναι αυτός τον οποίον εδόθη εξουσία, υπερπάσα εξουσία,
πάνω από όλες τις εξουσίες, γι' αυτό έχει το υπερπάνω όνομα, αλλά και η εξουσία να κρίνει εν τέλει ζώντας και νεκρούς. Στη δεύτερη σου ερώτηση, έχει ο κάθε πιστός στην εξουσία να χρησιμοποιεί το όνομα του Ιησού και να επιτιμάει τον εχθρό όταν αυτός τον πειράζει, και αν ναι, πώς και πότε? Ή πρέπει απαραίτητα να έχει λάβει είτε χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα, είτε χειροτονία, να έχει χειροτονηθεί σαν πρεσβύτερος, είτε να έχει διακονία από τον Χριστό? Μήπως το όνομα του Ιησού είναι πολύ δυνατό όπλο για πνευματικό πόλεμο, που όμως δεν χρησιμοποιείται τόσο όσο η νηστεία, η προσευχή δια πνεύματος, η δοξολογία και ο λόγος του Θεού? Σας ευχαριστώ που θα μου απαντήσετε. Σαφέστατα, αδερφέ μου, ο κάθε πιστός έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί το όνομα εκείνου δια το οποίο εσώθη. Ο Χριστός είναι σωτήρας μας, ολονών, λυτρωτής μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, είναι ο φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, είναι τα πάντα για μας. Εν το Χριστό Ιησού όλοι είμαστε πλήρεις, εν αυτό είμεθα πλήρεις. Και ακόμη και το βάφτισμά μας εν ύδατι είναι η περιτομή του Χριστού, καθώς εν το βαφτίσματι απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών ημών, και καθώς είναι γεγραμμένο όσοι εις Χριστόν εβαφτίσετε, Χριστόν ενεδύθητε. Και είμαστε ντυμένοι Χριστό. Το όνομα του Χριστού, το αίμα του Χριστού. Και όταν λέμε το όνομα του Χριστού, τι εννοούμε? Χριστέ μου, σώσε με. Ιησού Ναζωρέ, ελέησέ με. Ή διάβολε, σε επιτιμώ στο όνομα του Χριστού. Σε διώγνω στο όνομα του Χριστού. Το όνομα του Χριστού όμως αποκτά πολύ μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν χρησιμοποιείται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι είπε όταν απέστειλε τις μαθητάς, λέει τώρα να πάμε να κηρύξουμε, να το διαβάσω μάλιστα από μέσα, όπως το λέει στην Πράξη των Αποστόλων. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. Εκεί να διαβάσω από το 4. Και συνερχόμενος με ταυτόν, ο Ιησούς, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιερουσαλήμον, αλλά να περιμένω στην επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε. Είπε παρέ μου, διότι ο μένει Ιωάννης εβάφτισε εν ύδατις, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου, ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστήν τάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ? Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς στους οποίους ο πατήρ έθεσε τη ιδία αυτού εξουσία, 8 εδάφιο, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' εμάς, και τότε θα είστε εις εμέ μάρτυρες και στα Ιεροσόλυμα και εις πάσαν την Ιουδαία και Σαμαρία και ως κάτω της γης. Άρα λοιπόν το όνομα του Ιησού Χριστού σαφώς έχει δύναμη ενώπιον όλων των πνευματικών δυνάμεων, γιατί σε αυτόν εδόθη το υπερπάνω όνομα και η απόλυτη εξουσία. Όταν όμως χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλιώς εν Πνεύματι Αγίου, αλλιώς εν πληρώσει Πνεύματος Αγίου, τότε αποκτά πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εκήρυτον το Λόγο του Θεού με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του ουρανού, εφόσον βεβαίως έχει μετανοήσει, έχει εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, έχει βαφτιστεί εν ύδατι γιατί ο Θεός τον έχει αναγεννήσει, και ακόμη περισσότερο έχει λάβει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος για να αποκτήσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε ανώνυμε. Συνεχίζουμε με μια ανώνυμη αδελφή μας τώρα,
Ο Κύριος να σας ευλογεί πλουσίως για το έργο που κάνετε. Θα ήθελα παρακαλώ να μου εξηγήσετε γιατί ο Θεός μερικές φορές αργεί να απαντήσει σε κάποια αιτήματα. Πρόκειται περί δοκιμασίας ή υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει? Πώς μπορώ να καταλάβω από τη μεριά μου τι από τα δύο συμβαίνει και τι πρέπει να κάνω για να μην αποκάμω? Ναι, αγαπητοί αδελφοί μας ανώνυμοι, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Θεός βραδύνει να απαντήσει στα αιτήματά μας. Το πρώτο και βασικό είναι γιατί δεν βραδύνει αλλά μακροθυμεί. Μακροθυμεί για κάτι πολύ πολύ καλύτερο το οποίο σκοπεύει να κάνει, που είναι παραδείγματος χάρη σωτηρία των ανθρώπων ή ευλογία των ανθρώπων. Άργησε να απαντήσει στο Ζαχαρία και στην Ελισάβετ που του ζητούσαν να τους χαρίσει παιδί, τους απάντησε στα γεράματα, αλλά το παιδί που τους έδωσε μετά από αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση ήταν ο Ιωάννης ο προφήτης. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ομολογεί στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου ο Λόγος του Θεού, δεν βραδύνει, δεν βραδύπορεί, αλλά μακροθυμεί γιατί θέλει να σωθούμε όλοι όσοι είναι προγνωρισμένοι από το Θεό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα στα αιτήματά μας ο Θεός έχει τη δική του τάξη, καθώς λέγει η Γραφή ότι δεν ανήκουν εσάς οι χρόνοι και οι καιροί, και το διαβάζω ξανά, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατέρας έθεσε τη δία αυτού εξουσία. Άρα οι χρόνοι και οι καιροί, το πότε, το πώς, το πού, όλες οι λεπτομέρειες, την απάντηση των αιτημάτων μας, ο Χριστός την έχει στα χέρια του και αποφασίζει για το δικό μας το συμφέρον, δηλαδή κατά τον καλύτερο τρόπο και στον καλύτερο χρόνο. Για την ευλογία όχι μόνο τη δική μας αλλά και των άλλων. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες χωρίς να επεμβαίνει για λύση, γιατί τη δοκιμασία ο Θεός γιατί τη φέρνει? Φέρνει για την παιδεία, για να εκπαιδευτούμε, όπως παραδείγματος χάρη του Ιώβ, για να καταλάβει την αμαρτία του, γιατί θεωρούσε, όπως και η Γραφή λέει, ότι ήταν δίκαιος και απεχόμενος του κακού. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν αναμάρτητος. Ο Θεός όμως δεν διέκρινε ανεμαρτησία, αλλά ήθελε να αφαιρέσει την αυτοδικαίωση που υπήρχε μέσα του ή οτιδήποτε άλλο υπήρχε μέσα του στον Ιώβ που δεν άρεσε στο Θεό, για να αναβαθμίσει τη σχέση του Ιώβ με αυτόν. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες έρχονται για την παιδεία του ανθρώπου, την εκπαίδευση, την αύξηση, την αναβάθμιση του ανθρώπου. Επίσης έρχεται για την καρποφορία. Το μεγαλύτερο παράδειγμα δοκιμασίας για την καρποφορία, για τη δόξα του Θεού, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σταυρώθηκε και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες για να σωθούμε εμείς και να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και στους ανθρώπους πολλές φορές υπάρχουν δοκιμασίες για την σωτηρία πολλών ανθρώπων, για τη μεγάλη καρποφορία. Και τέλος υπάρχουν δοκιμασίες που σημαίνει καθυστέρηση στο να απαντήσει τα αιτήματα, που είναι και η ερώτησή σου, για το έλεος αυτού. Δηλαδή γιατί βλέπει ότι αν απαντήσει τώρα, στη συνέχεια έρχεται κάποιο μεγάλο κακό. Εγώ αυτό το κατάλαβα όταν κάποτε έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου μου ενώ πήγαινα σε έργο καλό και παραξενεύτηκα, θα μου πεις ανοήτως. Ναι, παραξενεύτηκα και είπα, Κύριε, γιατί αφού πάω και βιάζομαι και το ξέρεις, γιατί επέτρεψες να σκάσει το λάστιχο? Τέλος πάντων το φτιάξα και δυσκολεύομαι πολύ σε αυτό. Άλλαξα το λάστιχο και παρακάτω που προχώρησα είδα μια πολύ μεγάλη καραμπόλα θανατηφόρα. Άρα ο Θεός με φύλαξε από ένα πολύ μεγάλο κακό, φέρνοντας μία δοκιμασία και μία καθυστέρηση σε αυτό το οποίο εσκόπευα να κάνω, ας πούμε στο αίτημά μου ή στο σύτημά μου ή στην πρόθεσή μου. Άρα λοιπόν ο Θεός πράγματι μπορεί να αργεί να απαντήσει είτε για την παιδεία όπως είπαμε, είτε για την καρποφορία, είτε για το έλεος αυτού. Αλλά ακόμη μπορεί να αργεί γιατί υπάρχει αυτός που εμποδίζει, ο διάβολος, και του δίνει εξουσία να εμποδίζει. Είναι ο πειράζων. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά νομίσατε αγαπητοί αδελφοί όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γιατί γνωρίζετε ότι οι πειρασμοί στους οποίους πέφτετε είναι για τη δοκιμασία της πιστεώς σας, η οποία δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή. Δηλαδή
με την καθυστέρηση εκ του πειράζοντος, δοκιμάζεται η πίστη μας και η δοκιμασία της πίστης μας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή θα πρέπει, και εδώ είναι η δοκιμασία, θα πρέπει να έχει έργον τέλειον, γιατί τότε θα είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες μηδέν ελλειπής. Ποια είναι η πρόθεση του Θεού? Να μας καταστήσει τέλειους και ολόκληρους, μειώντες εις μηδέν ελλειπής. Και πώς το πετυγχάνει αυτό? Και με το να επιτρέπει πειρασμούς, καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες στη ζωή του ανθρώπου, προκειμένου να δοκιμαστεί η πίστη μας, να μείνουμε, να παραμείνουμε στην πίστη, και παραμένοντας στην πίστη, τι σημαίνει υπομονή? Περιμένω, υπομένω και συνεχίζω όμως. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της υπομονής. Δεν περιμένω, υπομένω, ελπίζω και σταματάω. Αυτό σημαίνει αποκάμω. Αλλά συνεχίζω. Άρα λοιπόν επιτρέπει τη δοκιμασία της πίστεώς μας μέσα από τους πειρασμούς ο Θεός, για να δοκιμαστεί η πίστη μας και η δοκιμασία της πίστεώς μας να εργαστεί στη ζωή μας υπομονή, αντοχή, αντέχω, και να συνεχίζω όμως, γιατί έτσι θα είμαστε τέλειοι και ολόκληροι στην παρουσία του Θεού, μειώντες εις μηδέν ελλειπής. Όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που καθυστερεί ο Θεός τα αιτήματά μας, είναι στο ότι δεν είμαστε έτοιμοι να τα πάρουμε εμείς. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ετοιμασία ή δεν είμαστε στον αγιασμό που πρέπει και χρειαζόμαστε μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή. Εκείνο λοιπόν που εξαρτάται από μας είναι να μας βρίσκει ο Θεός στην πίστη, να μην χάσουμε την πίστη μας, να μην αποκάμουμε, στον αγιασμό, δηλαδή εξομολόγηση, μετάνοια, επιστροφή, ώστε να βρίσκουμε χάρη από το Θεό για να έρχεται στη ζωή μας η απάντηση από το Θεό σε όλα μας τα αιτήματα. Γι' αυτό και ο Χριστός τη λέει, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Άρα αιτώ, γνωρίζοντας ότι θα μου δοθεί, ζητώ, γνωρίζοντας ότι θα βρω, και κρούω την πόρτα του Χριστού, γνωρίζοντας ότι θα μου ανοιχθεί. Γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Είναι βέβαιο. Το πότε, το πώς, αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Εγώ αντέχω, υπομένω, περιμένω, συνεχίζω και είναι βέβαιο ότι θα βρω χάρη. Αρκεί να εξετάζω και τον εαυτό μου, να πηγαίνω στο Θεό πάντοτε και να το ρωτάω, Κύριε, τι βλέπεις εμένα, τι θέλεις να διορθώσω? Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να βρω χάρη από το Θεό. Να αφαιρώ κάθε αλαζονικό πνεύμα από τη ζωή μου, να προσέχω δηλαδή το φρόνημα της σάρκας μου, το φρόνημα της καρδιάς μου και το φρόνημα του πνεύματός μου. Να μην είναι κοσμικό, αλλά να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν και από το Θεό μπορεί να προέρχεται η οποιαδήποτε καθυστέρηση για τους λόγους που αναφέραμε, αλλά και εξαιτίας της συμπεριφοράς μας στην παρουσία του Θεού προέρχεται μεγάλη καθυστέρηση στα αιτήματά μας. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Και προσοχή, η χάρη του Θεού δεν είναι να καλύπτει, να κουκουλώνει την αμαρτία. Δεν είναι η χάρη του Θεού, έτσι πως μερικοί λένε, που την αμαρτία δεν τη λογαριάζει. Αλλά η χάρη του Θεού έρχεται όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε στο Θεό. Τότε βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Γιατί για να μετανοήσεις και να επιστρέψεις στο Θεό πρέπει να ταπεινωθείς. Και στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Μην μπερδεύουμε την έννοια της χάρης, θεωρώντας ότι κάτω από τη χάρη του Θεού μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ναι, αυτό δεν είναι νόμος, δεν είστε νομικιστές. Όχι. Όχι.
Άλλο είναι ο νομικισμός που επιβάλλεις τις απόψεις τις ανθρώπινες στη ζωή του άλλου και άλλο η χάρη του Θεού που σε μαθαίνει να ζεις δικαίως, αγίως και ψευός στον παρόντα αυτό αιώνα. Επειδή ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό και βρίσκεις χάρη και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Και πώς ταπεινώνεσαι? Με μετάνοια, με επιστροφή. Ο εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηθεί κατά χάρη. Θα ελεηθεί όμως, αλλά με τη χάρη του Θεού. Ποιος? Ο εξομολογούμενος και παρετών την αμαρτία. Η χάρη του Θεού δεν έρχεται λοιπόν στη ζωή μας κατά χάρη να πάρουμε όλα τα αιτήματά μας, ναι. Αλλά δεν έρχεται στη ζωή μας η χάρη του Θεού. Επειδή κάνουμε ό,τι και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά η χάρη του Θεού έρχεται στη ζωή μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Δεν είναι χάρη Θεού να ζω όχι δικαίως, με ασέβεια, να μην με ενδιαφέρει ο αγιασμός ούτε του σώματος, ούτε της ψυχής, ούτε του πνεύματος, να περιφρονώ το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Χριστού. Δεν είναι χάρη Θεού αυτό, αλλά είναι αφροσύνη ανθρώπινη. Εντελώς ανοησία ανθρώπινη που διαστρέφει τη χάρη του Θεού για να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, δεν είναι αυτό που πρέπει. Δεν θα κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει αυτός, αλλά ο άνθρωπος θα κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών μου. Άρα είναι νομικιστής ο Θεός, ο Χριστός. Που λέει ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, αυτός θεωρείται ότι είναι ο αγαπών με. Νηγαίνει το τέτοιο πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η χάρη του Θεού, η σωτήριος που αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Άλλωστε και ο Θεός θέλει, η εντολή του Θεού είναι να πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού όπως είπαμε στην αρχή, αλλά και στο και να φυλάτωμε την εντολή του Χριστού που είναι αγαπάτε αλλήλους. Ο Θεός να μας φυλάει και να έχουμε βεβαιότητα, αγαπητοί μου αδελφοί ανώνυμοι, ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός ακούει με προσοχή τα αιτήματά μας, γνωρίζει την καρδιά μας, το τι θέλουμε, γνωρίζει τους νεφρούς μας, το τι μπορούμε και ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το συμφέρον μας, έτσι όπως αυτός θέλει, όποτε αυτός θέλει και όπως αυτός θέλει. Και εμείς λέμε πάντοτε στις επεμβάσεις και στις ενέργειες του Θεού και στο θέλημα του Θεού, αμήν και αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μου φίλοι, και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα πάντοτε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια κατά πάντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.